Με μια σειρά διατάξεων, η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει τα κενά στην ΕΕΠ και στις παρακολουθήσεις των πολιτικών προσώπων, βάζοντας δικλείδες που σχεδόν καθιστούν απαγορευτικοί τη νόμιμη επισύνδεση των πολιτικών. Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται προηγούμενη άδεια του Προέδρου της Βουλής για την παρακολούθηση των πολιτικών, υπογραφές δύο εισαγγελέων και τεκμηριωμένος λόγος για την επισύνδεση. Η διάταξη όμως που επικεντρώνει τα περισσότερα βέλη είναι αυτή της ενημέρωσης του παρακολουθούμενου, καθώς προβλέπεται να γίνεται η ενημέρωση άλλα τρία χρόνια μετά την επισύνδεσή του υπό προϋποθέσεις. Θωρακίζουμε την ελληνική πολιτεία με τις ρυθμίσεις που δώσαμε χθες σε δημόσια διαβούλευση ακόμη περισσότερο και μιλάμε για πολύ σημαντικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις έτσι, ό,τι αφορά την ΕΕΠ, το χαρακτήρα της, τα προσόντα που πρέπει να έχει θα συζητηθεί έτσι, αλλιώς στη διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου για τις παρακολουθήσεις αποτελεί ταφόπλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης και επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ενοχή Μητσοτάκη. Το καθεστώς Μητσοτάκη προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του, όπως ακριβώς λειτουργεί τόσο καιρό με τις παρακολουθήσεις, με όρους μαφίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεί τον Πρωθυπουργό να ανάψει το πράσινο φως για ενημέρωση των παρακολουθούμενων πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, να ξυπνήσουμε το 24 να μάθουμε ότι παρακολούθησαν καμιά δεκαριά βουλευτές. Τώρα θα μάθουμε προεκλογικά. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στις εκλογές με φως και όχι με σκοτάδια. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν βάζει μόνο τα φόπλακα στην αλήθεια για τις υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά ενισχύει περαιτέρω όλο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Μια αποστροφή του δικηγόρου του Κώστα Βαξεβάνη Γιάννη Ματζουράνη ότι τα στοιχεία των υποκλοπών είναι δύσκολο να ανακτηθούν θυμίζουν στην κυβέρνηση εποχές Νοβάρτης και κουκουλοφόρους μάρτυρες. Οι μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις παράνομες αυτές πράξεις. Μαρτυρίες των ίδιων ανθρώπων οι οποίοι δίδουν τις πληροφορίες στο Βήμα, στα Νέα, στην Καθημερινή και στο Ντοκουμέντο. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να στήσει νέο σκηνικό Νοβάρτης. Είναι δεδομένο γιατί το κάνουν. Το κάνουν για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Και στη μέση η δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας ο Κώστας Βαξεβάνης θα καταθέσει την Παρασκευή. Ας υποτεθεί ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν στοιχεία που θα τα καταθέσουν το καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο Ματζουράνος και ο Βαξεβάνης. Ο εισαγγελέας που πρέπει να ενοποιήσει τις υποθέσεις. Ο εισαγγελέας θα το κάνει την υποθήκη του Βαξεβάνη. Δηλαδή ο εισαγγελέας θα δώσει κάποιον δικαίωμα, το χαρακτηρισμό του μάρτυρα δημοσίου συμβάντος. Επί το φόβιλο Βαξεβάνη με το Ματζουράνη. Ο εκδότης της εφημερίδας πάντως προαναγγέλει ρουκέτες. Την Κυριακή θα πάρει μια άλλη τροπή το πράγμα. Θα χρειαστεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται επί μέρες ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έρθει κάποια ρουκέτα από την ίδια μεριά που θα λέει στον κύριο Μητσοτάκη. Ωραία. Ήξερες, δεν το έλεγες.